το σύστημα βιοδυναμικής καλλιέργειας γνωστό με το όνομα Δήμητρα. Αυτά γενικά για τις παραμέτρους της ανθρωποσοφίας. Τώρα να δούμε τη στάση του Στάινερ και των οπαδών της ανθρωποσοφίας απέναντι στα ιστορικά ευαγγελικά κείμενα. Οι ερευνητές στον χώρο των αιρέσεων επισημαίνουν ότι το πρόσωπο του Χριστού στο συνολικό έργο του Στάινερ καταλαμβάνει πραγματικά μεγάλο χώρο. Όμως το μεγαλύτερο μέρος των πληροφοριών του δεν αντλείται, δεν προέρχεται από την Καινή Διαθήκη, από τα λεγόμενα αρκασικά αρχεία. Θα δούμε τι είναι σε λίγο αυτός όμως. Η στάση του απέναντι στα τέσσερα ιστορικά ευαγγέλια της Καινής Διαθήκης, λέγουν οι ειδικοί, μπορεί να χαρακτηριστεί το λιγότερο ως υποτιμητική. Στη μακρά και συστηματική ανασχόλησή του με την ανθρωποσοφία, ο κ. Αρνέν υποστηρίζει βάσιμο ότι για τον ελόγω χώρο, του χώρου της ανθρωποσοφίας δηλαδή, τα Ευαγγέλια καθίστανται δυνητικά ασήμαντα έγγραφα. Οι συντάξεις των οποίων, κατά το Στάινερ, είχαν μια ανεπαρκή γνώση του σωτηριώδους έργου του Χριστού, που δεν συγκρίνεται με την ειδική αποκάλυψη και την αντικειμενική γνώση για τη ζωή του Χριστού που προσφέρει ο ίδιος από τα λεγόμενα ακασικά αρχεία. Από πού προέρχεται αυτή η ανεπαρκή γνώση των τεσσάρων Ευαγγελιστών κατά το Στάινερ? Ο Στάινερ απαντά ότι οι τέσσερις Ευαγγελιστές αντλούν τις πληροφορίες τους επίσης από τα ακασικά αρχεία, πλην όμως σε αντίθεση με τον ίδιο. Στερούνται της αμεσότητας της πρόσβασης στην πηγή, παραθέτουν τις πληροφορίες τους μέσω μιας εξωτερικής παράδοσης, ενώ τα στοιχεία τους μεταφέρθηκαν με αντίγραφα που ήταν γεμάτα λάθη, ήταν παραμορφωμένα και συνδεδεμένα με άσκητα και κατανόητα σχόλια. Άσκητα και κατανόητα σχόλια κατά το Στάινερ είναι μήματα των Ιερών Ευαγγελίων. Κανένα από τα Ευαγγέλια δεν πρέπει κατά το Στάινερ να θεωρηθεί ως ιστορικό κείμενο. Πρέπει να ερευνηθούν μόνο αλληγορικά, γιατί κατά αυτόν ενσωματώνουν και εμπεριέχουν επιπλέον μυστικές δοξασίες προερχόμενες από τα αρχαία και τα αιγυπτιακά μυστήρια. Από τα τέσσερα Ευαγγέλια ξεχώριζε το κατά Ιωάννη, που το χαρακτήριζε ως το βαθύτερο χριστιανικό κείμενο μαζί με την Αποκάλυψη. Γιατί αυτή η διάκριση? Γιατί στο σύστημά του η Αποκάλυψη και το Ευαγγέλιο του κατά Ιωάννη προσφέρονταν για μια άνευ προηγουμένου αλληγορική ερμηνεία προσαρμοσμένη στις πεπιθήσεις του και επιπλέον που εξασφάλιζε ένα άλλο για να φορά στα βιβλικά δεδομένα. Η υποτιμητική στάση του Στάινερ για τα Ευαγγέλια εκφράζεται και με άλλους τρόπους, όπως την αυθαίρετη επιλογή και ερμηνεία γεωγραφικών θέσεων, τη χρήση μεμονωμένων μαρτυριών που κατανοούνται έξω από τον ιστορικό τους ορίζοντα, την αναφορά τους και την νοηματική τους συνάφη. Αποτελεί σχετικά με το θέμα σταθερή θέση και κοινό τόπο συνέρευνα η άποψη του Βίγκμαν ότι η αντίληψη του Στάινερ για τον Χριστό διαφέρει πλήρως από τη βιβλική και κατανοείται μόνο βάσει των προσωπικών του οραμάτων. Αυτή ήταν η στάση του Στάινερ, περιληπτικά, στις βασικές παραμέτρους σχετικά με τα Ιερά Ευαγγέλια. Ποια είναι τώρα η κύρια πηγή προέλευσης των υποχριστοδοξασιών του Στάινερ? Βασική πηγή για τη διατύπωση των δοξασιών του περί του Χριστού υπήρξαν για τον Στάινερ αυτά που στον στενό χώρο του αποκρυφισμού ονομάζονται ακασικά αρχεία ή χρονικά. Τι είναι τα ακασικά αρχεία? Ο όρος έχει σανσκριτική προέλευση και σημαίνει το στερέο. Υπάρχει βουδιστική και ενδουιστική θεώρηση του όρου, ενώ κατεξοχήν όρος χρησιμοποιήθηκε από τη θεοσοφή. Στον ευρύτερο αποκρυφιστικό χώρο είναι γνωστή μια ποικιλία εκδοχών τους με το τι ακριβώς περιλαμβάνουν και με το τι πρέπει να ταυτιστούν σχετικά με την αρχική βουδιστική και ενδουιστική προέλευσή τους. Προσπαθώντας να κάνω μια σύνθεση όλων αυτών των επιμέρους παραμέτρων, μπορούμε να πούμε ότι περιλαμβάνουν υποτίθεται πάντα καταγεγραμμένα κοσμικά γεγονότα και ανεξάρτητες κοσμικές αναμνήσεις. Στα ελόγω αρχεία,
σύμφωνα με τις παραδοχές του αποκρυφιστικού χώρου, έχουν καταγραφεί όλα τα γεγονότα και τα περιστατικά του παρελθόντος, του παρόντος και εν μέρη του μέλλοντος, που γράφηκαν και φυλάσσονται σύμφωνα με τη θεμελιώδια αποκρυφιστική διάκριση στον εθερικό χώρο, που είναι λεπτότερη ευχής από τον υλικό. Ποιοι έχουν πρόσβαση σε αυτά τα αρχεία? Μόνο οι μιλημένοι.